Προσπάθεια για reading vlog. Πώς με κόβετε. Λοιπόν, δεν ξέρω τι θα πετύχει, δεν ξέρω τι θα βγει. Ξέρω, παιδιά, ότι θα κάνω reading vlog για το Crescent City. Είμαι ενθουσιασμένη, το ξεκινάω με τα κορίτσια μου. Την Φρόσο και τη Βάσο. Θα σας έχω τα προφίλ τους εδώ για να τις ακολουθήσετε στο Instagram. Μπορώ να πω την αλήθεια ότι μου είχε λείψει λίγο η Σάρα. Δηλαδή ήμουν έτοιμη να πιάσω το 0,5 από το Throne of Glass που το έχω αφήσει επίτηδες για τις κρίσιμες στιγμές. Αλλά τελικά πιάνουμε Crescent City. Είμαστε έτοιμοι, είμαστε χαρούμενοι και περιμένετε νέα μου. Λοιπόν, το annotation το ξεκίνησα γιατί το έβλεπα συνέχεια στο ξένο Bookstagram και στο Booktube και νομίζω ότι μου φάνηκε πάρα πολύ ενδιαφέρον. Οπότε είχα και αυτά εδώ τα tabs από το Fairyloot και λέω why not. Είναι έτοιμα. Κοιτάξτε, ας πούμε, στο πορτοκαλί για παράδειγμα λέει humor. Στο rose λέει romance, μετά λέει plot point, quotes, heartwarming issues. Οπότε είχα έναν έτσι μπούσουλα που να ξεκινήσω, άρα δεν θα μου ήταν τόσο δύσκολο. Οπότε είπα να ξεκινήσω με αυτά για αρχή. Κάνα την πρώτη μου προσπάθεια στο τελειώνει με εμάς. Τι κατάλαβα όμως με αυτά τα tabs. Πρώτον, δεν είναι μπρος πίσω το ίδιο χρώμα. Για παράδειγμα, να σας βγάλω ένα. Στο πορτοκαλί είναι πορτοκαλί και γράφει humor, αλλά από την πίσω πλευρά είναι άσπρο. Αυτό ήταν ένα πρόβλημα για μένα. Καθώς κιόλας διάβαζα το τελειώνει με εμάς, καλά, από ένα σημείο και έπειτα σταμάτησα και μάλιστα πολύ αρχή γιατί απλά πορώθηκα με το βιβλίο και δεν μπορούσα. Δεν μπορούσα καν να ασχοληθώ με το annotation. Σίγουρα θα συμβεί και σε πάρα πολλά βιβλία ακόμη και σίγουρα δεν θα κάνω σε όλα τα βιβλία annotation, αλλά σε κάποια θα τα ολοκληρώσω, όπως για παράδειγμα στο δικό μου. Okay, στο δικό μου το έκανα γιατί ήταν και πολύ πιο εύκολο. Μιας και ήταν το δικό μου, ξέρω τι είχα γράψει, οπότε ήξερα περίπου τι θα χρειαστώ στο βιβλίο. Άρα λοιπόν στην αποτυχημένη πρώτη προσπάθεια του τελειώνει με εμάς δεν με βοήθησε. Κατάλαβα ότι αυτά είναι πάρα πολύ περιορισμένα, ότι χρειάζομαι πολύ περισσότερα και αν όχι πολλά περισσότερα, σίγουρα 2-3 περισσότερα. Οπότε τα άφησα στην άκρη και πήγα και παρήγγειλα από το Shane αυτό, το οποίο είναι 10 χρώματα διαφορετικά, μπορεί εδώ να μην φαίνονται πολύ καλά, αλλά είναι 10 διαφορετικά χρώματα και θα τα πω εγώ και θα τα βάλω όπως θέλω, όπως με βολεύει και όπως θα μ' αρέσει εμένα. Ξεκίνησα λοιπόν και πήγα στο δικό μου βιβλίο, γιατί ήταν πολύ πιο εύκολα. Άρα εγώ ας πούμε για παράδειγμα εδώ, επειδή τα κόκκινα είναι ερωτήσεις που δεν πρέπει να απαντηθούν, καλύτερα να μην σας τα δείξω. Μα ας πούμε το πορτοκαλί που είναι character art, το έγραψα εδώ στην ακρούλα και στο συγκεκριμένο σημείο για παράδειγμα λέει για την Emmeline. Η Emmeline είναι μια χαρακτήρα στο βιβλίο, η μητέρα της η πραγματική πέθανε στη Γέννα, μας λέει, και ζει τώρα με την ανάδοχη οικογένειά της. Άρα αυτό είναι ένα σημαντικό σημείο για το χαρακτήρα της Emmeline, μας λέει κάτι για τη ζωή της, μας λέει κάτι που θα μπορέσει ίσως να μας βοηθήσει να καταλάβουμε τη συμπεριφορά της και τα σχετικά. Τώρα, ας πάμε στο λαχανί που είναι το world building. Στο world building για παράδειγμα, σας λέω την αρχή για να αποφύγουμε την χώνη σχόλια. Είμαστε σε ένα μάθημα στην Ακαδημία, εδώ, όπου λέει τέλος πάντων ότι οι νύμφες μας έδωσαν τόπο κατοικίας, ενώ τα ξωτικά εκπαίδευση μιλάει για τη διάλεκτο. Το πρώτο που σημείωσα, και ας πούμε έχω γράψει εδώ στην Ακρούλα World, ήταν για το πώς οι άνθρωποι βρέθηκαν σε αυτόν τον κόσμο. Είναι δηλαδή το κομμάτι το οποίο μας το εξηγεί εδώ πέρα. Και τέλος πάντων πιο κάτω που λέμε για άλλες φυλές, για οτιδήποτε αφορά τον κόσμο, τα έχω σημειώσει με λαχανί. Τώρα κάποια quotes που έτσι... προφανώς δεν θα κάνω κριτική για το βιβλίο μου, δικό μου βιβλίο και τα σημείωσα, αλλά επειδή εγώ τα βάζω στο Goodreads, στο βιβλίο, είχα βάλει ας πούμε για quote, είχα σημειώσει εδώ ένα quote, που λέει «Νομίζω ότι μπορείς να με νικήσεις». Δεν έχω να νικήσω κάτι στο οποίο δεν συμμετέχω. Okay, μπορεί να μην είναι από τα πιο τρομερά quotes, αλλά μου άρεσε την ώρα που το διάβασα και λέω ίσως κάποια στιγμή να το βάλω στο Goodreads. Ή άλλο ένα που έχω σημειώσει εδώ και λέει «Εγώ είμαι η φωτιά και η φωτιά δεν καίγεται από τις φλόγες της». Συρεμίσουμε λίγο, Χριστίνα. Μιλάμε λίγο για το βιβλίο μας. Και για να πάμε λοιπόν στο βιβλίο που μας ενδιαφέρει, για αυτό που θα ξεκινήσουμε annotation, είναι για το Crescent City. Είμαι ήδη στο κεφάλαιο 4, οπότε έχω κάνει ένα κάποιο annotating. Θέλω να σας πω και ένα ακόμη annotation που θα κάνω. Δεν θα βάζω μόνο σελίδοδείχτες σε αυτό, αλλά
στο κανάλι της Little Book Owl, νομίζω κάπως έτσι λέγεται. Θα σας το έχω κάτω να το δείτε στην περιγραφή. Η κοπέλα, όταν διάβαζε βιβλία φαντασίας τα οποία ήταν πολύ περίπλοκα, είχε πολλούς χαρακτήρες, είχε δικές τους ονομασίες, δικές τους γλώσσες και τα σχετικά. Ανάμεσα σε κάποιες σελίδες, περίπου 15 με 20 σελίδες, έβαζε κενά χαρτάκια, στα οποία έγραφε διάφορα plot points ή τη σκέψη της. Αυτό η αλήθεια είναι ότι όταν το πρωτοάκουσα να το κάνει, σκέφτηκα ότι ήταν λίγο too much. Δηλαδή τώρα ποιος θα κάτσει να ασχοληθεί τόσο πολύ. Η αλήθεια είναι ότι για να κάνεις annotation πρέπει κάτι να σ' αρέσει αρκετά, πρέπει να έχεις χρόνο και να του αφιερώσεις χρόνο, δεν μπορείς να διαβάζεις γρήγορα. Ή και να διαβάζεις γρήγορα να ξέρεις ότι θα πρέπει να σταματήσεις κάποια στιγμή για να βάλεις το σελιδοδείχτη. Αν σε εισαγωγικά το κάνουμε σωστά, έτσι, δηλαδή σίγουρα κάποια στιγμή κάποια θα μας ξεφύγουν. Anyway, όταν ξεκίνησα να διαβάζω το Crescent City, ανακάλυψα ότι υπήρχαν πάρα πολλά ονόματα, πάρα πολλές τοποθεσίες και ίσως κάποιες ομάδες οι οποίες είχε βγάλει το όνομα από το μυαλό της. Οπότε ίσως τελικά να χρειαζόμουν αυτά τα χαρτάκια που μου φάνηκαν υπερβολικά. Και όντως βοήθησαν. Για παράδειγμα, okay, δεν έχω προχωρήσει πολύ, αλλά έχω βάλει το πρώτο μου χαρτάκι. Καταρχήν, εγώ δεν τα διαβάζω με το dust jacket. Τα διαβάζω έτσι για να μην χαλάσω το cover. Κάπου εδώ είναι το χαρτάκι. Βλέπει κανείς το χαρτάκι? Θα τρελαθώ. Αλλά πού πήγε το χαρτάκι που είχα βάλει εδώ πέρα? Να το, το βρήκα. Λοιπόν. Επειδή είμαι ακόμη στην αρχή, οπότε και εσείς δεν θα φάτε spoiler. Γενικά θα είναι spoiler free όλο το vlog. Έχω πάει και έχω σημειώσει την Breeze, της έχω αφήσει δικιά της σελίδα, γιατί είναι η πρωταγωνίστρια του βιβλίου, αλλά θα έχουμε πολλά να πούμε. Και από την άλλη πλευρά έχω βάλει τους δύο πιο σημαντικούς από ό,τι έχω δει χαρακτήρες μέχρι στιγμής, την Τάνικα και τον Κόνορ. Ο Κόνορ λοιπόν είναι λύκος και από ό,τι φαίνεται κάτι παίζεται με την Breeze. Η Τάνικα είναι η κολλητή φίλη της Breeze, είναι 23 χρονών και είναι λύκος και αυτή και είναι η Αλφα. Ενώ η Breeze είναι 25 χρονών και είναι μισή άνθρωπος, μισή Fae. Θα τα βάζω πλέον έτσι λίγο πάνω-πάνω για να φαίνεται να ξέρω που είναι. Και θα τα βάλω περίπου έτσι ανά κάποιες σελίδες. Αν τελειώνει το ένα θα τα φέρνω λίγο πιο κοντά και θα προσθέτω άλλα στην πορεία. Κυρίως για τους χαρακτήρες με ενδιαφέρει αυτό γιατί είναι πάρα πολλά τα ονόματα. Άρα για αρχή θα το έχουμε κάπως έτσι και ό,τι χρειαστεί θα το βάζω. Γενικά αυτό είναι πάρα πολύ ωραίος τρόπος, γιατί τελικά όταν θα πας να διαβάσεις το δεύτερο που θα βγει ένα χρόνο μετά, okay, τώρα το έχω έτοιμο, αλλά το τρίτο δεν ξέρουμε πότε θα βγει, πολλές σημαντικές πληροφορίες θα τις έχεις ξεχάσει. Οπότε θα γυρνάς αυτά εδώ τα χαρτάκια και ό,τι θέλεις θα το βλέπεις, για τους χαρακτήρες, για τις πόλεις, για το οτιδήποτε. Κάποια στιγμή είδα μια κοπέλα η οποία έλεγε ότι καλό θα ήταν να έχεις το χάρτη δίπλα σου εκτυπωμένο, οπότε πήγα και το εκτύπωσα. Γενικά νομίζω ότι έχω επενδύσει πάρα πολύ σε αυτό το βιβλίο. Θέλω να το κάνω την ανάγνωση τόσο κόζι για μένα κυρίως, τόσο κόζι να πάει αργά να το απολαύσω, γιατί είχα καιρό να διαβάσω ένα fantasy βιβλίο και θέλω πραγματικά να χαθώ στον κόσμο αυτόν, τον καινούριο, και να τα καταλάβω όλα. Οπότε έχω και το χάρτη δίπλα μου κάποια στιγμή, γιατί λέει γενικά διάφορους δρόμους και τα σχετικά, οπότε θέλω να το έχω να τα βλέπω. Παίρνω το cheesecake μου, much needed γλυκό.
άκουσα στο audiobook κάτι το οποίο ήταν σημαντικό. Έτσι πήγα στο κεφάλαιο στο οποίο άκουγα και ψάχνω το σημείο. Το βρίσκω και αρχίζω να υπογραμμίζω σιγά σιγά. Για να σταμάτησε σημαίνει ότι θα ήταν σημαντικό ή θα ήταν πολύ ωραίο. Και μετά, αφού έχω υπογραμμίσει τα απαραίτητα, πάω στο σελιδοδείχτης μου και πιάνω το πράσινο που σημαίνει word building. Το κολλάω καλά εκεί και συνεχίζω το audiobook και τη ζωγραφική. Τόση ώρα εγώ τράβαγα ένα unboxing, το οποίο δεν το τράβαγα γιατί το είχα ανάποδα την κάμερα και δεν είδα ότι δεν πάτησα ποτέ το κουμπάκι. Good job! Λοιπόν, excuse my black circles. Είναι μια δύσκολη εβδομάδα, αλλά έχω πολύ καλά νέα. Πέρα λοιπόν το κινητό για να σας κάνω update για το Crescent City και αυτό που διάβασα και επιτέλους η πλοκή παίρνει μπροστά, γίνεται ένας μικρός χαμούλης. Καλά, όχι μόνο τώρα ήταν βαρετό, εμείς μου άρεσε αυτό το αργό που πάμε, απλά τώρα ξεκινάνε όλα. Ναι, και τι βλέπω, μου στέλνει μια κοπέλα, η Μάνα Βασίλειο, η γλυκούλα μου. Μου στέλνει φωτογραφία για να μου πει ότι ήρθε το βιβλίο, ότι είναι ενθουσιασμένη και τα σχετικά και ότι είναι όμορφο. Εγώ όμως αυτή τη φωτογραφία είδα πάνω ότι έλεγε τρίτη έκδοση. Όχι η δεύτερη έκδοση που λέει εδώ, όχι πια, λέει τρίτη έκδοση παιδιά. Όποιο βιβλίο και αν πάρετε από εδώ και πέρα θα έχει τρίτη έκδοση και πραγματικά είμαι ενθουσιασμένη. Εντάξει, ενθουσιασμένη δεν υπάρχει. Ανυπομονώ να το πιάσω στα χέρια μου και εγώ να το δω. Και αφού είμαστε εδώ και αφού έγινε αυτό που έγινε, αποφάσισα να σας δείξω κάτι για το δεύτερο βιβλίο. Λοιπόν, όσοι από εσάς δεν ξέρετε, το πρώτο μου βιβλίο έχει πάνω από τα κεφάλαια, ανάλογα με το ποιος μιλάει, έχει κάποια συμβολάκια. Για παράδειγμα, στο κεφάλαιο 8 που μιλάει ο Στεφάν έχει το σύμβολο του πάγου, γιατί η δύναμη του Στεφάν είναι ο πάγος. Στο παρακάτω κεφάλαιο έχει τη φωτιά, γιατί μιλάει η Ελίζ. Έχουμε και κάποια άλλα συμβολάκια. Αυτά τα συμβολάκια τα έχει φτιάξει η φίλη μου η Τζο. Και στο δεύτερο βιβλίο όμως θα χρειαστούμε και άλλα συμβολάκια, γιατί πολύ απλά δεν θα μιλάνε μόνο αυτοί οι χαρακτήρες που είναι εδώ, θα μιλάνε και κάποιοι ακόμη. Η Τζο όμως έχει κάποιες υποχρεώσεις, οπότε δεν θα μπορεί να τα ζωγραφίσει αυτά τα συμβολάκια, άρα τα ζωγράφισα εγώ. Και πριν που σας έδειχνα τι ζωγράφιζα, δεν θα σας έδειχνα το αποτέλεσμα, αλλά τώρα που έμαθα το βιβλιαράκι μου πήγε τρίτη έκδοση και είμαι χαρούμενη, λέω γιατί να μην σας δείξω κάτι. Και θα σας δείξω ότι έφτιαξα αυτό. Είναι ένα στεφάνι με τριαντάφυλλα. Νομίζω βγήκε πολύ ωραίο και θα πάει πάνω από ένα κεφάλαιο ενός χαρακτήρα που μιλάει. Και μένει να φτιάξω και σίγουρα άλλα δύο. Άλλο ένα σίγουρα, το άλλο είμαι ακόμη ντεμή. Μπορεί να το φτιάξω και να μην το χρησιμοποιήσω τελικά. Γιατί είναι αλλαγή σε έναν χαρακτήρα που ήδη υπάρχει στο πρώτο βιβλίο. Anyway, σας είπα γι' αυτό, έχω εδώ το annotation μου, έχω ξεκινήσει, είναι αρχή ακόμη, ναι, αλλά όπως παρατηρείτε είναι όλα πορτοκαλί και πράσινα, που σημαίνει ότι είναι χαρακτήρες και world building, πράγμα συνηθισμένο σε fantasy βιβλία να μαθαίνουμε τους χαρακτήρες και τον κόσμο στο πρώτο μέρος και πιο μετά να αρχίζει η δράση, γι' αυτό και τα περισσότερα βιβλία φαντασίας που είναι σειρά, στην αρχή είναι λίγο πιο αργά και μετά το δεύτερο μέρος παίρνουμε μπρος και γίνεται χαμούλης. Έχω βάλει εδώ και το δεύτερο level annotation. Πάμε τώρα να σας δείξω ξανά το unboxing του All Crate του Φλεβάρι. Το art είναι αυτό εδώ το εντυπωσιακό, εντάξει το λατρεύω. Μετά θα σας δείξω τον τοίχο μου με τα art, γιατί εγώ τα κρατάω αυτά, τα λατρεύω και τα κολλάω στον τοίχο, είναι απλά wow. Το πρώτο αντικείμενο είναι αυτό εδώ το υπέροχο μπρελόκ. Δεν ξέρω αν το βλέπετε. Είναι εμπνευσμένο από το The Savage Song της Victoria Swap. Της ISWAP, το έχω το βιβλίο. Είναι αυτό το άσπρο, αν το βλέπετε εδώ στη βιβλιοθήκη, αυτό εδώ. Έχω ακούσει από τη φίλη μου την Παυλίνα ότι είναι φανταστικό. Αυτός ο μήνας είχε δύο βιβλία μέσα. Έχουν ξεκινήσει τώρα κάποιους μήνες να βάζουν κλασικά βιβλία. Οπότε το πρώτο ήταν το Frankenstein. Κοιτάξτε πόσο όμορφο είναι. Και από πίσω έχει αυτό το quote. Συγκεκριμένα λέει: There is something at work in my soul which I do not understand. Και η ράχη είναι κάπως έτσι. Πολύ όμορφο, έτσι, υπέροχο βιβλίο. Μετά, κάθε μήνα έχουν τα pins τους, τα οποία είναι συλλεκτικά, το κάνουν τώρα μηνιαίο και έχουν όλα τη μορφή αποσκευής. Είναι δηλαδή κάπως έτσι. Αυτό το μήνα έχουμε εμπνευσμένο από το The Raven Boys. Είναι πάρα πολύ όμορφο, θα το βάλω και αυτό στη σημαία με τα pins μου. Μετά είχε κάποια cable keepers, τι είναι αυτά τώρα. Αυτά ρε παιδί μου, αν πας ταξίδι, είναι αυτά εδώ.
πρώτο, δεύτερο. Αυτό λέει πάνω, his magic is my magic. Μετά έχει αυτό εδώ, που είναι το αγαπημένο μου. Και λέει πάνω, there is a monster in the shadows and now it knows my name. Very beautiful. Και μετά είναι αυτό. Και τέλος πάντων έρχονται σε μεγέθη, μικρό, μεσαίο, μεγάλο και λίγο πιο μεγάλο. Και ουσιαστικά αν πας ταξίδι και θέλεις να έχεις όλους τους φορτιστές σου μαζί ή κάποια πραγματάκια, τα βάζεις εδώ πέρα και τα κάνεις ένα κλικ και τα έχεις μαζεμένα να τα κρατάνε να μην τα χάνεις. Πάρα πολύ χρήσιμο. Έχει αυτά τα δύο art. Αυτό είναι φανταστικό, εντάξει. Και αυτό το art από πίσω έχει αυτό το QR code, το οποίο το βάζεις στο NetGalley app. Και μπορείς να διαβάσεις ένα δείγμα, το δεύτερο βιβλίο της σειράς Lake Sage. Είναι ένα βιβλίο που είχε κάποιο προηγούμενο, το κουτί του Σεπτέμβρη νομίζω, του All Create, το οποίο πανέμορφο, δεν υπάρχει. Είναι από τα πιο όμορφα. Μετά είχε μέσα αυτά τα δύο bookends, τα βάζεις στη βιβλιοθήκη σου για να κρατάνε το βιβλίο. Είναι ακριβώς το ίδιο σχέδιο. Και τα ήθελα πάρα πολύ αυτά για να τα βάλω στα ράφια μου, για να μου κρατάνε τα βιβλία και να μην τα κρατάω πια με κεράκια. Και λέει πάνω, That love of maidens for monsters. That does not fade with time. Υπέροχο, εντάξει, είναι φανταστικό. Είναι εμπνευσμένο από την, από το Bear the Nightingale, το βιβλίο. Και το βιβλίο του μήνα ήταν ένα βιβλίο που ανυπομονούσα τρελά να έρθει. Θα το διαβάσω πάρα πολύ σύντομα. Είναι το Only a Monster, ακούγεται τρόμερο. Έχει κριτικές πίσω από τη συγγραφέα του Κάραβα, αλλά από τη συγγραφέα του Σχολομαντίου και από τη συγγραφέα του This Violent Delights. Έχει έρθει με μαύρες σελίδες. Είναι πανέμορφο. Φυσικά, όπως όλα τα βιβλία, είναι υπογεγραμμένο. Και εδώ είναι η πρώτη σελίδα, η αφιέρωση. Δεν έχει χάρτη από ό,τι βλέπω. Έχει μια δεύτερη πρώτη σελίδα που μοιάζει με το εξώφυλλο. Και μετά ξεκινάμε με τον πρόλογο. Έχει και αυτό το art πάνω στο hardback. Είναι πανέμορφο, πανέμορφο. Και το καλύτερο από όλα είναι ότι στο dust jacket από την πίσω πλευρά τι έχει. Τατάν, τατάν! Φανταστικό art. Φανταστικό, άπεκτο, υπερτέλειο, δεν υπάρχει. Εντάξει. Εντάξει, δηλαδή ήμουνα overhyped για αυτό το βιβλίο. Μετά από αυτό το art είμαι 3 overhyped. Δεν ξέρω αν γίνεται, εγώ είμαι. Αυτά είχα για σας σήμερα. Πάω να συνεχίσω τη ζωγραφική. Πάω να συνεχίζω το audiobook του Crescent City για να προλάβω τι φρόσο που μας έχει... Ξεκινήσει το συλλέκτη των ευχών από τις εκδόσεις Elx και Διόπτρα. Κοιτάξτε ξοφυλάρα. Είναι πάρα πολύ ωραίο μέχρι στιγμής. Είναι γλυκό, έτσι είναι μια κοπέλα, η Κλάρα, που με το δίλιο της μιλάει ανάμεσα σε ένα τοίχο, δηλαδή είναι αυτή από την μία πλευρά και από την άλλη πλευρά είναι αυτός. Είναι λίγο σαν retelling του Beauty and the Beast και πραγματικά είναι φανταστικό μέχρι στιγμής και είμαι ακόμη στην αρχή.
Έχω προχωρήσει στο Crescent City. Βρίσκομαι στο κεφάλαιο 15. Αλλά το διαβάζω με τα κορίτσια, οπότε δεν το πάω πολύ γρήγορα, γιατί περιμένω και τις άλλες να είμαστε μαζί και να συγχρονιστούμε. Είναι πολύ ωραίο. Έχουμε μπει full στη δράση τώρα. Βλέπουμε και τους χαρακτήρες λίγο πώς ελευθερούν. Και γενικά το annotation, όπως βλέπετε, πάει πάρα πολύ καλά. Έχω προσθέσει και πράγματα και στους χαρακτήρες. Εδώ πέρα έχω προσθέσει για τον Ραν, έχω προσθέσει για τον Μικάι, δεν ξέρω. Και στο χαρτάκι του World Building έχω προσθέσει για το Eternal City, που είναι η πρωτεύουσα. Και έχουμε πλέον, εκτός από το World Building για τους χαρακτήρες, έχουμε και χαρτάκια για το Writing 1 και χαρτάκια για Important, για σημαντικά γεγονότα. Και αυτά προς το παρόν, Στη δουλειά θα ξεκινήσω το σχολομαντίο το δεύτερο, οπότε να περιμένετε εντυπώσεις, γιατί πιστεύω ότι θα είναι πολύ καλύτερο το πρώτο. Μου άρεσε το πρώτο, αλλά μου άρεσε μόνο ο κόσμος, τίποτα άλλο. Συγγνώμη. Και σε άλλα νέα, ήρθε το βιβλιαράκι μου, η τρίτη έκδοση, κοιτάτε. Η τρίτη έκδοση και είναι πανέμορφη. Με τα συνηθισμένα μέσα, το χάρτη, τον έφρωμο, τα art και τα σχετικά. Είναι πανέμορφο, και γράφει και τρίτη έκδοση πάνω και είμαι πολύ χαρούμενη και πολύ περήφανη για το βιβλιαράκι μου που έφτασε μέχρι εδώ και σας ευχαριστώ όλους πάρα πολύ για τη στήριξη και τη βοήθειά σας. Δεν έχω λόγια, πραγματικά. Τι άλλα νέα, ναι, το πρωί ζωγράφισα λίγα ακόμη για τα art που θα μπουν στο δεύτερο. Αυτά νομίζω. Δεν έχω κάτι άλλο και θα τα πούμε το βράδυ που θα σας έχω update για το Crescent City. Έλα, εδώ. Γεια να το δω, απομένα μας. Άκου, τα πόδια σου πρέπει να κρέμονται. Οπότε πρέπει να γυρίσεις στα μένα. Έχω. Δεν θα πέσεις, άκου, κάνε τον τόλος πίσω. Μπράβο. Και τώρα θα κάτσεις εκεί. Περίμενε. Κάτσε. Ωραία, πολύ ωραία. Τέλεια. Κάτσε λίγο πιο πίσω. Βολευκές. Ακόμα σου πρέπει να είναι εδώ. Κάτσε. Μη φοβάσαι, δεν πέφτεις. Πού εδώ. Εδώ, να. Ωραία, φέρ το πόδι αυτό μπροστά. Τέλεια, σε κρατάω, Λοιπόν, τέλεια. Γύρνα ίσια. Αυτό. Τι. Αυτό εντάξει. Είναι λίγο μέσα στη μέση. Ού, τέλεια. Βγάλε το πουλάβερ τώρα. Πάλι βασικά δεν θα βάλεις το πουλάβερ πρώτα. Τέλεια. Ωραία. Βασικά δεν χρειάζεται να το βάλεις καθόλου το πουλάβερ. Λοιπόν, ήρθα για ένα update. Μόλις γύρισα από τη δουλειά και είμαι λίγο πολύ πτώμα. Παρ' όλα αυτά, μόλις έφαγα, θα κάνω ένα μπάνιο και θα συνεχίσω για λίγο τη ζωγραφική, γιατί θέλω να το τελειώσω αυτό που ξεκίνησα σήμερα. Ξεκίνησα το σχολομαντίο, το δεύτερο βιβλίο. Είναι ωραίο μέχρι στιγμής, εντάξει, είμαι στην αρχή. Στο πρώτο θα σας πω, δεν ήμουν τόσο ενθουσιασμένη, γιατί ενώ γενικά μου αρέσουν τα βιβλία που είναι στο πρώτο πρόσωπο και που μιλάνε και ακούμε τις σκέψεις τους και τα σχετικά, δεν ξέρω γιατί, όχι σε αυτό στο πρώτο, μου φάνηκε ότι γκρινιάζε τόσο πολύ και ότι δεν είχε κάποια πράγματα δεν είχαν κάνει νόημα που τα έλεγε, μου φάνηκε δεν αντέχω άλλο. Sorry. Με είχε ξετρελάνει, ήταν ο μαγικός κόσμος. Τον είχα λατρέψει, οπότε γι' αυτό ήμουν πάρα πολύ ενθουσιασμένη να ξεκινήσω το δεύτερο. Είναι πιο μεγάλο από το πρώτο. Νομίζω ότι θα μου αρέσει περισσότερο, θα το δούμε. Προς το παρόν δεν με ενοχλεί τόσο πολύ η πρωταγωνίστρια. Όσον αφορά το Crescent City, το έχω αφήσει. Θα ακούσω άλλο ένα κεφάλαιο σήμερα, θα ακούσω και το 16 και τα υπόλοιπα αύριο, γιατί πρέπει να μιλήσω και με τα κορίτσια να δούμε πόσα θα διαβάσουμε. Το Select των Ευχών το άφησα, δεν το διάβασα τη δουλειά γιατί διάβαζα αυτό. Πήγαμε και για photo shooting με την αδερφή μου. Εντάξει, δεν βγήκαν όπως ήθελα, γιατί πρώτον είχε πάρα πολύ κρύο, φύσαγε πάρα πολύ. Οπότε λέω εντάξει, ας βγάλουμε τρεις φωτογραφίες λίγο γρήγορα. Δεν βγήκαν όπως τις είχα στο μυαλό μου, δεν είναι κακές, απλά τις είχα πολύ διαφορετικά. Μπήκε και η μόλι μέσα, τα χάλασε όλα κάποια στιγμή, πάνω που το είχα βρει. Anyway, δεν πειράζει, ελπίζω οι επόμενες να βγουν λίγο καλύτερα και να έχει και λίγο καλύτερο καιρό, γιατί πραγματικά έχει τόσο κρύο σήμερα. Ναι, μεταξύ αδερφή μου γκρινιάζει όλη την ώρα για τις φωτογραφίες. Όταν έχει, γενικά, και όταν έχει καλό καιρό. Απορώ σήμερα που ήταν τόσο χάλιο καιρός, που φύσαγε και μας είχε πάρει τα μυαλά, το κεφάλι, εμένα μου πόνεσε στο κεφάλι μου.
Δεν γκρίνιαξε καθόλου, παιδιά. Του μιλάμε. Εντάξει, τη το δίνω, την ευχαριστώ. Γεια σας, γεια σας. Έρχομαι για ένα έτσι λίγο update. Το πρωί ήμουνα σε κάποια δουλειά. Οπότε εκεί που ήμουνα μπόρεσα λίγο να διαβάσω και είχα πάρει μαζί μου το συλλέκτη των ευχών, το οποίο δεν θα πάρω μαζί μου στο μαγαζί, γιατί στο μαγαζί θα συνεχίσω το σχολομαντίο. Χθες, όπως σας είπα, έφτασα μέχρι το κεφάλαιο 16 του Crescent City. Να γίνεται φανταστικό. Λατρεύω τον Ραν σαν χαρακτήρα. Μ' αρέσει πολύ και η Μπρις και μ' αρέσει που είναι έτσι λίγο σάση, λίγο... Okay, δεν θα μου πεις τι να κάνω, δεν θέλω αλφα mail στη ζωή μου και κάτι τέτοια. Ο συλλέκτης των ευχών λοιπόν που διάβαζα σήμερα, περνάνε σελίδες και σε φάση, έχω προχωρήσει τόσο πολύ, ούτε καν μου το κατάλαβα, και αυτό μου είχε συμβεί και στο τελειώνει με εμάς. Να φανταστείτε, είμαι στη σελίδα, στο 21ο κεφάλαιο, που είναι στη σελίδα 269. Για σελίδα δείχτη έχω ένα λαστιχάκι. Αυτό είχα εκείνη την ώρα μαζί μου. Είναι πάρα πολύ ωραίο, πάρα πολύ ωραίο. Δηλαδή δεν το περίμενα ότι θα ήταν τόσο καλό. Νιώθω και ερτευμένη. Δεν ξέρω, παιδιά, μου αρέσει πολύ να το δοκιμάσετε. Σκυλάκι, σκυλάκι. Γεια σας, παιδιά. Έχω γυρίσει από τη δουλειά, το πρωί ήμουνα εκεί και σχεδόν τελείωσε το συλλέκτη των ευχών. Θα επιστρέψω σε αυτό το βράδυ. Να πω μόνο ότι λατρεύω που βλέπουμε και την Κλάρα και την Αντζελίνα και το μέλλον και το παρελθόν και να δούμε πώς οι ιστορίες συνδέονται. Είναι φανταστικό και είναι retelling του Phantom of the Opera. Δεν έχω δει, αλλά ξέρω ότι είναι φανταστικό και ότι πολλοί το έχουν λατρέψει. Μετά από αυτό θα κάτσω να το δω και εγώ κάποια στιγμή. Και η Φρόσα μου έχει πει ότι είναι τα αγαπημένα της. Τώρα όσον αφορά το σχολομαντίο, έχω φτάσει μέχρι τη σελίδα 128. Θα στείλω στην Ήρια που το διαβάζουμε μαζί να δούμε πώς θα προχωρήσουμε σήμερα. Σκεφτείτε ότι στη σελίδα 128 τελειώνει το τρίτο κεφάλαιο. Τα κεφάλαια σε αυτό το βιβλίο είναι τεράστια. Εγώ γενικά δεν είμαι υπέρ των μεγάλων κεφαλαίων. Δεν με βοηθάνε στην ανάγνωση με την έννοια ότι όταν είναι μικρό το κεφάλαιο, έχω την αίσθηση ότι ποικιλάει πιο γρήγορα η ιστορία. Anyway, είναι αρκετά καλύτερα από το πρώτο, ήδη από τα πρώτα κεφάλαια, γιατί έχει πολύ περισσότερη δράση. Παρόλο που η πρωταγωνίστρια η Έλλη είναι όπως ήταν στο προηγούμενο, εδώ πέρα γίνονται περισσότερα πράγματα και αρχίσουμε και μπαίνουμε λίγο έτσι... σε άλλο κλίμα, δηλαδή φαίνεται ότι το βιβλίο ξεφεύγει τελείως απλά από το σχολείο, ότι είναι κάτι πολύ μεγαλύτερο και περιμένουμε να δούμε τι. Οπότε, λοιπόν παιδιά, πάνω που τραβάγα το βίντεο ήρθε η πίτσα μου, πέφτει τα πολύ γρήγορα. Έχω και τη μόλι εδώ πέρα, οπότε μπορεί να περιμένει. Λοιπόν, τι έχω κάνει τώρα. Έχω κάνει annotation μόνο το level 2, δεν έχω κάνει το 1. Έχω γράψει ένα χαρτάκι για τους χαρακτήρες. Για παράδειγμα, έχω γράψει για την Ελ. Ότι γενικά η δύναμή της είναι προς την σκοτεινή μαγεία και την καταστροφή. Ενώ για τον Όριον, ότι... τον Όριον, στα ελληνικά. Ότι δεν μπορεί να πάρει μάνα από την πουλ της οικογένειάς του, μπορεί μόνο να δώσει γιατί δεν ξέρει πώς θα το διαχειρίζεται. Είναι πράγματα τα οποία μαθαίνουμε στο βιβλίο, που μπορεί να έχουμε μάθει από το πρώτο και απλά να μας τα υπενθυμίζει. Και έχω γράψει και για τον κόσμο τι είναι τα Μάλς, που είναι κακά πλάσματα τα οποία τρώνε μάγους. Και έχω γράψει, ας πούμε, το μάνα, ενέργεια, την οποία τη χρησιμοποιούν για ξόρκια. Και για το Golden Stone. Είναι τέλος πάντων ένα βιβλίο το οποίο κρύβει μέσα ξόρκια για το πώς να φτιάξει ένα enclave. Γενικά, από ό,τι βλέπουμε στο δεύτερο βιβλίο, η Έλλη έχει άλλα κόλπα και άλλα σταθμά. Έχει καταλήξει το μυαλό της κάτι στο οποίο θέλει να κάνει. Θα το δούμε και λίγο πιο κάτω. Αλλά σας λέω, έχει γίνει πολύ... Είναι πιο ωραίο από τον πρώτο σε σχέση πλοκής, γιατί το πρώτο δεν είχε τόσο πλοκή. Γιατί φαίνεται ότι μεγαλώνει πολύ. Μπλέκονται τώρα και από Ασία, νομίζω, τα enclave και από Νέα Υόρκη και... Θα δούμε πώς θα πάει, θα σας κρατάω ενήμερους χωρίς spoiler φυσικά. Εκτός βέβαια, τώρα δηλαδή ξέρετε ότι η Έλ και ο Ρίο να ζουν.
που είναι από το πρώτο βιβλίο. Είναι το δεύτερο, οπότε αν δεν θέλετε να ακούτε, απλά προσπεράστε όταν θα βλέπετε το σχολομαντίο. Αυτά, θα σας έχω update το βράδυ που θα κάτσω να ζωγραφίζω και να ακούω το Crescent City. Καλά πάει η αναγνωστική εβδομάδα προς το παρόν. Μου φαίνεται ότι θα προλάβω μέχρι την Τετάρτη να τελειώσω δύο βιβλιαράκια. Ελπίζω το ένα από αυτά να είναι το Crescent City. Σε ένα story είχατε δει ότι είχα πάει σε ένα σούπερ μάρκετ που είχε πολλά βιβλία. Οπότε αποφάσισα να σας πάρω μαζί μου. Αυτό το σούπερ μάρκετ είναι ο Σκλαβενίτης και βρίσκεται στο MacArthur. Και απλά δείτε πόσα πολλά βιβλία έχει. Μέχρι και το κεφάλαιο 6 ή μέχρι το κεφάλαιο 6, ένα από τα δύο. Εγώ διάβασα και το κεφάλαιο 6. Παιδιά, νομίζω ότι έχω φτάσει σχεδόν στη μέση, άντε να είμαι λίγο πιο πριν. Είναι τεράστια τα κεφάλαια. Είναι τεράστια. Νιώθω απίστευτα κουρασμένη. Εντάξει όμως, μισό λεπτό. Μην λέω, μην είμαι κακιά και να μην είμαι υπερκατηλημένη. Μ' αρέσει πολύ περισσότερο από το πρώτο. Γίνονται πολλά πράγματα. Κάποια γίνονται για να γίνονται, κάποια άλλα έχουν νόημα. Φαίνεται ότι υπάρχει κάτι μεγάλο από πίσω. Μ' αρέσει που βλέπουμε λοιπόν ότι η Ελ θέλει να πετύχει κάτι καλό για όλους, όχι μόνο για τον εαυτό της. Κάτι που γενικά θα βοηθήσει όλο τον κόσμο του σχολομαντίου. Και είναι πάρα πολύ γλυκό. Η σχέση με τον Οριόνα λίγο προχωράει κάπως. Μ' αρέσει που είναι έτσι η Ελ. Τον βοηθάει, είναι δυναμική, είναι εκεί για τους φίλους της, είναι εκεί για όλους δηλαδή. Και ο Ριάννας και η Έλλη σε αυτό το βιβλίο όλη ώρα προσπαθούν να σώσουν κάποιον. Το έχουν δει μάλλον σαν η μεγάλη, η πιο δυνατή. Βλέπουμε επίσης τη δύναμη της Έλλη να εξελίσσεται πάρα πολύ, πράγμα που είναι πολύ ωραίο και να χτίζει νέες φιλίες και συμμαχίες. Βλέπουμε τέλος πάντων ότι υπάρχει πλοκή σε αυτό το βιβλίο. Προχωράει πολύ γρήγορα. Έχω φτάσει πολύ γρήγορα μέχρι εδώ. Δεν μπορώ να πω ότι είναι από τα αγαπημένα μου βιβλία μέχρι στιγμής, αλλά το διασκεδάζω. Καταρχήν για να καταλάβετε ότι κατάφερα και διάβασα μετά από μια μέρα δουλειάς τόσες πολλές σελίδες και να έχω φτάσει σχεδόν στη μέση, κάτι σημαίνει. Είναι πολύ καλύτερο από το πρώτο. Άμα σας άρεσε, άμα ήταν μέτριο, εγώ πιστεύω να του δώσετε μια ευκαιρία. Έχει και υπέροχο εξώφυλλο, θα είναι στολίδι άμα δεν σας αρέσει. Γενικά νομίζω ότι θα βελτιωθεί ακόμη περισσότερο στο τέλος και είμαι σίγουρη ότι η Ναόμι Νόβικ, όπως και στα προηγούμενα βιβλία της, θα το τελειώσει. Μιλάμε για θέμα σε φάση τι έγινε εδώ, πρέπει να έχω το επόμενο τώρα, γιατί τελικά από διλογία κατέληξε να είναι τριλογία και φαίνεται ότι υπάρχει βάθος και υπόθεση να δοθεί σε επόμενο βιβλίο. Το βλέπουμε δηλαδή σε αυτό το βιβλίο που δεν το βλέπαμε κατά την άποψή μου στο πρώτο. Και όσον αφορά το Crescent City, έχω φτάσει στο κεφάλαιο 21 και συνεχίζω, δεν σταματάω σήμερα Crescent City, συνεχίζω. Μ' αρέσει πάρα πολύ, έχω προσθέσει και άλλα χαρτάκια εδώ, θα σας τα δείξω στο τέλος. Έχουμε μπει για τα καλά στη δράση, έχουμε αρχίσει να παίρνουμε στοιχεία, βλέπουμε λίγο και περισσότερο το Hunt, γιατί μέχρι στιγμής βλέπαμε μόνο το Rune. Τελικά παιδιά δεν λέγεται Run, λέγεται Rune. Αυτό με τη Sarah J. Maas, που δεν ξέρεις πώς θα προφέρεις τα ονόματά της, είναι ένα θεματάκι όμως. Τουλάχιστον ξέρω γιατί το κάνει, γιατί τα ονόματα που έχει χρησιμοποιήσει εκείνη δεν τα βλέπουμε σε κανένα άλλο βιβλίο. Πολύ καλό, πάρα πολύ καλό. Μ' αρέσει πάρα πολύ, παιδιά, μ' αρέσει πάρα πολύ. Ήμουνα σίγουρα ότι θα μου άρεσε, αλλά φαίνεται ότι και στο μέλλον θα συνεχίσει ακόμη περισσότερο. Είναι από τα βιβλία που θέλουν το χρόνο τους και που πάνε αργά, αλλά το ωραίο αργά που σου μαθαίνουν χαρακτήρες, κόσμο, την πλοκή, σε βάζουν σιγά σιγά στα μονοπάτια της.
Θα συνεχίσω τη ζωγραφική, θα συνεχίσω το audiobook. Και παιδιά, νομίζω ότι εντάξει, δεν θέλω να σας κουράζω τώρα με όλα αυτά τα update. Θα έρθω όταν θα έχω τελειώσει πια το σχολομαντίο, εκτός αν γίνει κάτι τρομερό και φανταστικό. Θα έρθω όταν θα έχω τελειώσει το select των ευχών. Και θα έρθω όταν θα έχω προχωρήσει αρκετά εδώ και θα έχει γίνει κάτι συνταρακτικό. Τώρα αυτό θα είναι αύριο, θα είναι μεθαύριο, δεν ξέρω. Πάντως μέχρι Τετάρτη πρωί που θα επεξεργάζομαι αυτό το vlog για να ανέβει μεσημέρι ή απόγευμα, θα έχω σίγουρα τελειώσει κάποια από τα βιβλία, οπότε θα σας έρθει για reading update. Μην βγει και τεράστιο, τι θα βλέπετε κι εσείς. Αν έρθει κανένα book mail θα σας το δείξω. Αυτά. Αυτά παιδιά, καληνύχτα. Για τα πούμε τώρα στις επόμενες μέρες. Και έρχομαι στο γνωστό μας μέρος για να σας πω ότι τελείωσα και τα δύο βιβλιαράκια. Όσον αφορά το select των ευχών, για να ξεκινήσουμε με αυτό, ήταν πραγματικά ένα υπέροχο retelling του Phantom of the Opera. Παρόλο που δεν ξέρετε το Phantom of the Opera, θυμίζει λίγο και Beauty and the Beast, για όποιον ακόμη δεν το ξέρει. Αυτή λοιπόν την ιστορία βλέπουμε την Κλάρα και βλέπουμε και την Αντζελίνα, το παρόν και το παρελθόν. Και στο τέλος, ενώ φτάνουμε προς το τέλος και έχουμε πάρα πολλές απορίες και τα σχετικά, φτάνεις πριν το τέλος και νομίζεις ότι πρέπει να έχει δεύτερο βιβλίο. Δεν γίνεται να τελειώνει εδώ, θα πρέπει να έχει δεύτερο βιβλίο. Και τελικά το τέλος σε αποζημιώνει. Ειδικά από τη μέση και μετά δεν σε αφήνει να πάρεις ανάσα. Λοιπόν, εδώ που έχω βάλει το σελιδοδείχτη είναι το σημείο το οποίο έχει αρχίσει να παίρνει ακόμη περισσότερο μπρος. Είναι το σημείο που δεν σε αφήνει να πάρεις ανάσα και δεν μπορείς να το αφήσεις. Ήταν φανταστικό ταξίδι. Σου έδινε λίγο και από τα δύο. Σου έδινε λίγο και από το σήμερα και από το παρελθόν. Δηλαδή, άμα δεν σε αρέσουν απαραίτητα τα historical romances, αλλά απολαμβάνεις και τα contemporary, τότε αυτό το βιβλίο είναι ειδικό για σένα. Ή αν θέλεις να δοκιμάσεις τα historical romances, αλλά δεν είσαι σίγουρη αν θα σε αρέσει, σίγουρα μπορείς να δοκιμάσεις αυτό, γιατί έχει και τα δύο. Έχει και τον σύγχρονο και το παλιό. Πολύ γλυκό. Ήταν ένα πάρα πολύ γλυκό βιβλίο. Υπέροχα ψυχογραφήματα και πολλά κοινωνικά μηνύματα. Δεν ξέρω αν πρέπει να τα πω για να μην γίνει οποιοδήποτε spoil, αλλά πραγματικά πέρασε τόσο πολλά αυτό το βιβλίο. Γενικά νομίζω ότι η Μία Σέρνταν πήγε στην καρδιά μου. Σίγουρα θα διαβάσω και άλλα της βιβλία. Παιδιά, καταρχήν κοιτάξτε εξώφυλλο. Είναι φανταστικό. Από τα καλύτερα βιβλία που έχω διαβάσει φέτος, 5 στα 5. Και να μιλήσω και για το σχολομαντίο, το αγαπημένο μας σχολομαντίο που όλοι θέλαμε να δούμε τι γίνεται με βάση το πρώτο. Τι γίνεται τώρα? Το πρώτο, η αλήθεια είναι ότι δεν με είχε ενθουσιάσει, μου άρεσε μόνο ο μαγικός κόσμος. Σε αυτό το συγκεκριμένο βιβλίο όμως, μου άρεσε πολύ περισσότερο. Δεν μπορώ να πω ότι έγινε από τα αγαπημένα μου. 4 στα 5 θα του βάλω για να φαίνεται η διαφορά από το προηγούμενο, του έβαλα 3,5. Αλλά υπήρχε κάτι παραπάνω να πει. Υπήρχε μια πλοκή. Ακόμη και σε αυτό γινόντουσαν κάποια πράγματα που έτσι δεν είχαν και πολύ νόημα. Ωστόσο, ίσως μερικές φορές δεν χρειάζεται να βγάζουν και όλα τα πράγματα νόημα σε ένα βιβλίο. Ήταν ένα πολύ ωραίο ταξίδι. Σίγουρα θα διαβάσω και το τρίτο της σειράς, γιατί το τέλος, παιδιά, ήταν... Εντάξει, και στο πρώτο μπορεί να μην μου άρεσε το πρώτο, αλλά το τέλος ήταν φανταστικό. Εδώ είναι διπλάσιο από το σοκ που έπαθα στο πρώτο. Ήταν πολύ ωραίο, ειδικά προς το τέλος. Φανταστικό, παιδιά. Το μόνο αρνητικό που θα έλεγα για αυτό το βιβλίο είναι ότι έχει τεράστια κεφάλαια, οπότε σε κάνει να πιστεύεις ότι δεν κυλάς τόσο γρήγορα. Αλλά τελικά όταν διαβάζεις δύο κεφάλαια και έχεις προχωρήσει τόσες πολλές σελίδες, σε αποζημιώνει. Πιστεύω στο σχολομαντίο λοιπόν, πιστεύω ότι πρέπει και εσείς να του δώσετε μια ευκαιρία, εκτός αν δεν σας άρεσε καθόλου το πρώτο, έτσι. Αυτά, περιμένω και τα δικά σας σχόλια, αν έχετε διαβάσει κάποια από τα βιβλία που παρουσιάζω σε αυτό το vlog. Αυτά, θα σας πάρω μαζί μου τώρα που θα πάω να φάω και μετά θα σας έχω μαζί μου το βράδυ που θα συνεχίσω το... Κλείνοντας αυτό το vlog, τρίτη βράδυ, να πω ότι το διασκέδασα αρκετά. Ελπίζω να σας άρεσε. Ήταν η πρώτη μου προσπάθεια, οπότε θα το βρούμε και θα το φτιάξουμε και θα το ψάξουμε. Να κλείσω λέγοντας ποια βιβλία έχω σκοπό να διαβάσω μετά. Το τελειτό τελειώνει με εμάς, εμένα, χαβάζουμε εκεί. Στο τέλος πεθαίνουν και οι δύο. Και το Simon, οι 7 συμφωνίες. Πείτε μου εσείς στα σχόλια με ποιον να ξεκινήσω. Έτσι κι αλλιώς τρίτη βράδυ είναι, τετάρτη θα το ανεβάσω. Από πέμπτη θα τα πιάσω αυτά, γιατί θα συνεχίσω με Crescent City τετάρτη.
Ήταν ωραία, παιδιά. Ήταν καλή αγνάγνωστική εβδομάδα, νομίζω, παρά τα τόσο που είχα να κάνω. Οκ, χάθηκαν κάποιες μέρες. Πείτε μου τι έκανα λάθος, πείτε μου τι θα θέλατε να κάνω καλύτερα την επόμενη φορά και τι να σας δείξω περισσότερο. Όσο ζούμε, μαθαίνουμε και εξελισσόμαστε. Αυτά, παιδιά. Αν σας άρεσε το βίντεο, κάντε like, κάντε μου και ένα subscribe. Και ραντεβού την επόμενη Τετάρτη. Μέχρι τότε, γεια σας!